Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Τζικώστα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλησπέρα, κύριε Σαββολοδά. Και περαστικά να ευχηθώ, γιατί ξέρουμε όλοι ότι είχατε ένα ατύχημα, γρήγορη επάνωδο. Δεν ξέρω τι άλλο να ευχηθώ. Ελπίζω να είστε καλά. Ξέρω ότι τώρα κάθεστε μάλλον σαν αμένα κάρβουνα, γιατί είστε υπερδραστήριος και με κάποιον τρόπο έχετε περιοριστεί. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Καλύτερα, κάθε μέρα και καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Από καρδιάς περαστικά. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, ποια μεγάλα projects είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και αλλάζουν την Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα τη Θεσσαλονίκη? Εντάξει, έχουμε μια σειρά από έργα τα οποία εκτελούνται σε όλους τους τομείς. Έχουμε, σκεφτείτε, πάνω από 8.500 έργα και δράσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και στους τομείς από το περιβάλλον, την επιχειρηματικότητα μέχρι τις μεταφορές, τις υποδομές, την υγεία, την παιδεία με σχολεία καινούργια που κάνουμε, τα νοσοκομεία τα οποία αναβαθμίζουμε και στελεχώνουμε, αλλά και μια σειρά από παρεμβάσεις στον τουρισμό, στον πολιτισμό. Η πραγματικότητα είναι, κυρία Σαμολαδά, ότι για μένα, αν θέλετε, το πιο σημαντικό έργο το οποίο θα αλλάξει τη φυσιογνωμία και την ταυτότητα όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας, είναι το σημαντικό έργο που ξεκινήσαμε, την ανάπλαση του νέου παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, μήκους 40 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά πια θα δώσει τη δυνατότητα η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα νέο brand name, μια νέα ταυτότητα, και πάνω σε αυτό να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να έρθει πάλι ο πολίτης και ο επισκέπτης σε επαφή με τη θάλασσα, να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής μας όλων όσοι ζούμε στη Θεσσαλονίκη και ξέρουμε πόσα χιλιόμετρα σήμερα είναι χαμένα δυστυχώς πάνω στη θάλασσα, στο παραλιακό μέτωπο, και ταυτόχρονα έργα σημαντικά τα οποία έχουν μια τάξη, όπως το νέο επιχειρηματικό οργανωμένο πια επιχειρηματικό πάρκο που θα δημιουργήσουμε στην περιοχή του Καλοχωρίου, εκεί που σήμερα βρίσκεται μια άναρχα δομημένη επιχειρηματική συγκέντρωση, αν θέλετε, βάζοντας ένα τέλος σε αυτή την στρέβλωση των δεκαετιών. Και βέβαια πάρα πολλά έργα που τρέχουν και που είναι και επίκαιρα σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε, αντιπλημμυρικά σε όλους τους νομούς και εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί δυστυχώς αντιπλημμυρική θωράκιση στην Ελλάδα δεν έγινε καθόλου τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια. Ναι, αυτό είναι και σήμερα και το ζήτημα της επικαιρότητας. Βλέπουμε και τις συνέπειες από τον μεγάλο όγκο νερού που έπεσε χθες το βράδυ και τα ξημερώματα. Τι θα γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Τζικώστα, και ποιον πρέπει να κατηγορούμε σε εισαγωγικά? Γιατί από το πρωί, ξέρετε, ο καθένας κατηγορεί τους πάντες. Προφανώς. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει επιτέλους τις αρμοδιότητες. Κάτι το οποίο το ζητάμε διαχρονικά ως περιφέρειες και οι Δήμοι το ζητούν, αλλά και όλοι οι άλλοι φορείς του δημοσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλούς αρμόδιους για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει και μπέρδεμα, αλλά πέραν της απόδοσης ευθυνών, και στη λειτουργία αυτό δεν βοηθάει. Καταλαβαίνετε, είναι τελείως διαφορετικό η αρμοδιότητα ενός δρόμου που ανοίξει στην περιφέρεια να είναι εξ ολοκλήρου της περιφέρειας, και τελείως διαφορετικό όταν παρεμβάλλονται σε αυτό ευθύνες δήμων, ευθύνες άλλων φορέων, ευθύνες της ΕΙΑΣ, ευθύνες της Εγνατίας Οδού, όπως στη δυτική περιφερειακή που πάλι φράκαρε με νερά σήμερα το πρωί, τη νύχτα δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει λοιπόν να μπει μια τάξη στις αρμοδιότητες. Πρώτον. Δεύτερον, εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο εφαρμόζουμε καθημερινά. Για αντιπλημμυρικά έργα. Κάνουμε αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε 19 περιοχές σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Θωρακίζοντας, υπολογίζουμε περίπου 500.000 συμπολίτες μας, τις ζωές και τις περιουσίες 500.000 συμπολιτών μας. Αυτά πρέπει να συνεχιστούν. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι με την κλιματική αλλαγή οι υποδομές που είχαν δημιουργηθεί πριν 50 χρόνια δεν επαρκούν. Τελείως. Το βλέπουμε καθημερινά. Πρέπει να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις, να μεγαλώσουν οι αγωγοί, να μπορούν να φεύγουν τα νερά. Για να γίνουν αυτά όμως χρειάζονται χρήματα, κυρία Σαμολαδά. Και καμία σήμερα περιφέρεια στην Ελλάδα, κανένας δήμος στην Ελλάδα, καμία ΕΙΑΘ στην Ελλάδα δεν έχει τα χρήματα για να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Ναι. Εμείς λοιπόν έχουμε ήδη ζητήσει και ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, περιφέρειες της χώρας, και ως Κεντρική Μακεδονία, από την κυβέρνηση να δούμε ένα συνολικό πλαίσιο πώς θα μπορέσουμε και νομοθετικά να ξεδιαλύνουμε τις αρμοδιότητες, αλλά και οικονομικά να στηρίξουμε τις προσπάθειες των φορέων για να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα διπλημμυρικά έργα. Θα περιλαμβάνει πιθανόν και ακόμα και τη δημιουργία φραγμάτων, τα οποία είναι καθοριστική σημασία σε τέτοιου είδους? Αυτά θα τα καθορίσουν οι μελέτες και οι ειδικοί.
Καταλαβαίνετε, αλλά για να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να αντιληφθούμε, θα μου πείτε, όταν έχουμε μια ενεργειακή κρίση, μια κρίση πληθωριστική, χρήματα τα οποία πρέπει να πάνε σε κοινωνικά αδύναμους συμπολίτες μας, ειδικά αυτό το χειμώνα. Δεν το συζητώ, αυτά έχουν την απόλυτη προτεραιότητα. Όπως πρέπει κάποια στιγμή να καθίσουμε να δούμε, να συμφωνήσουμε ένα πακέτο κονδυλίων, το οποίο θα πάει στην αντιπλημμυρική θωράκιση και μόνο, και να γίνουν έργα τα οποία θα μας επιτρέψουν για τα επόμενα 50 χρόνια, με τα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, να κοιμόμαστε ήσυχοι. Ναι. Να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Κύριε Τζικώστα, πρόσφατα η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναδείχθηκε από την Κομισιόν πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε αριθμό σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας. Τι σημαίνει αυτή η πρωτιά και ποιοι είναι οι στόχοι της περιφέρειας όσον αφορά στην κυκλική οικονομία? Εμείς πιστεύουμε πολύ στην κυκλική οικονομία, κύριε Σαμαρά. Ήταν από τις πρώτες επιλογές που ανακοινώσαμε ως διοίκηση μετά τις τελευταίες εκλογές. Και μάλιστα το δουλεύαμε ακόμη από τις προηγούμενες. Η πραγματικότητα ποια είναι? Κυκλική οικονομία τι σημαίνει? Σημαίνει να μην αφήνουμε τίποτα ανεκμετάλλευτο. Σημαίνει η προστασία του περιβάλλοντος. Σημαίνει η θέση εργασίας. Σημαίνει κέρδος σε όλα τα επίπεδα. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα, αν δεν δούμε συνολικά το πλαίσιο που δουλεύει η οικονομία μας, έτσι ώστε είτε αυτό αφορά ανακυκλώσιμα, είτε αφορά άλλα υλικά τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Δεν σπέψουμε ως πολιτεία να δώσουμε κίνητρα σε επιχειρήσεις προκειμένου να στηρίξουν τα έργα τους, τις επενδύσεις τους στη λογική της κυκλικής οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος. Καταλαβαίνετε ότι ειδικά τώρα με την κλιματική αλλαγή που τη βλέπουμε πια καθημερινά στη ζωή μας, αυτό θα επηρεάσει πολύ αρνητικά. Και χαίρομαι και είμαι πραγματικά πολύ ικανοποιημένος που βλέπω ότι είμαστε από τις πρώτες περιφέρειες πανευρωπαϊκά που έχουμε αναδείξει το ζήτημα αυτό και έχουμε υιοθετήσει συγκεκριμένες δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για να κινηθούν στην κατεύθυνση αυτή. Ναι. Σημαντικά βήματα έχετε κάνει μέσα από την περιφέρεια και στο κομμάτι του τουρισμού αλλά και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αναφερθήκατε ότι πριν από τις εκλογές είχατε πει το τελευταίο θέμα με την κυκλική οικονομία και μια που το αναφέρατε, μπαίνουμε σε ένα μήνα σε προεκλογική χρονιά για την αυτοδιοίκηση. Σε τι βαθμό έχει υλοποιηθεί, κύριε Τζικώστα, το πρόγραμμά σας και πόσο επηρεάστηκε από την περίοδο της πανδημίας και βέβαια πότε αναμένουμε από εσάς πιθανόν να ανακοινώσετε τα σχέδιά σας, δηλαδή αν θα είστε εκ νέου υποψήφιος ή αν κάτι άλλο? Εντάξτε, πρώτα απ' όλα το έχω δει πάρα πολλές φορές ότι δεν αφήνω κανένα έργο στη μέση. Θέλω να ολοκληρώσω το έργο που έχουμε ξεκινήσει και θα ζητήσω την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου την ώρα των εκλογών, αλλά οι εκλογές είναι πολύ μακριά. Η προεκλογική χρονιά ακόμη δεν έχει μπει καν και βέβαια σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι η προεκλογική διαδικασία για τις περιφέρειες και τους Δήμους δεν μπορεί να διαρκέσει, όπως δεν θα έπρεπε να διαρκεί και στο κεντρικό κράτος περισσότερο από 40 μέρες. Τώρα, αυτά όλα θα τα δούμε εκείνες τις 40 μέρες. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά τη δουλειά μας μέχρι τότε. Έχουμε ένα χρόνο καθαρό μπροστά μας. Να ολοκληρώσουμε το έργο, να ολοκληρώσουμε τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις μας προς τον κόσμο. Σίγουρα κάποια πράγματα πήγαν πίσω λόγω της πανδημίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κάποια πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ, ειδικά στα έργα τώρα με τον πληθωρισμό, την κρίση πληθωρισμού και την ενεργειακή κρίση που έχουμε και τα υλικά που έχουν εκτοξευθεί. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα έχουμε καθυστερήσεις. Θα θέλαμε να πάνε τα πράγματα πολύ διαφορετικά αν δεν είχαμε αυτές τις απανωτές κρίσεις να αντιμετωπίσουμε. Αλλά είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, το έργο μας έχει προχωρήσει. Σας είπα ότι είμαστε μια από τις πρώτες περιφέρειες σε απορρόφηση κονδυλίων πανευρωπαϊκά, ευρωπαϊκών πόρων. Κάνουμε 8.500 έργα σήμερα σε όλη την κεντρική Μακεδονία και βέβαια έργα που αναβαθμίζουν και τη ζωή μας. Δεν είναι μόνο έργα υποδομής, είναι και έργα που τα βλέπουμε καθημερινά στις γειτονιές μας. Αναπλάσεις, έργα πρασίνου. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, και αυτό θα είναι ένας στόχος που έχουμε βάλει για μέχρι τις εκλογές, να έχουμε μετατρέψει την περιφέρειά μας σε υπερηφέρεια. Να είναι δηλαδή μια απολύτως ψηφιακή περιφέρεια. Να καταργήσουμε τα γκισέ. Το είχαμε πει προεκλογικά, το κάνουμε πράξη. Ήδη 200 υπηρεσίες της περιφέρειας πια είναι ψηφιακές, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ο πολίτης να προσέλθει στα γκισέ της περιφέρειας για να εξυπηρετηθεί. Ήδη 80 έχουν αναρτηθεί στο gov.gr. Οι επόμενες 120 θα αναρτηθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο. Και βέβαια έχουμε βάλει στόχο το σύνολο των υπηρεσιών της περιφέρειας να είναι ψηφιακές μέσα στο 2023. Άρα λοιπόν να μιλάμε για την πρώτη ηλεκτρονική περιφέρεια ουσιαστικά στην Ελλάδα. Το είπαμε και θα το κάνουμε πράξη. Και νομίζω ότι μέσα από αυτό θα εξυπηρετηθούν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, διότι πλέον και χρόνο θα γλιτώνουν και ταλαιπωρία.
Σας ευχαριστώ θέρμα, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Τζικώστα. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Σαμολαδά, και καλή σεζόν. Ευχαριστώ θερμά.